για την ετήσια εκπομπή της Βασιλόπιτας. Χαίρομαι που είστε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τον υποδιοικητή της Ταξιαρχίας, τον κύριο Βασιλιάδη, για την παρουσία του. Τον πατέρα Παναγιώτη, επίσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λεσιάρχη, τον διευθυντή της Λέσχης, που μας πρόσφεραν το χώρο και είναι πάντα ρογή σε ό,τι ζητήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μουσικούς, που πάντα και αυτοί κάθε χρόνο εξυπηρετούν το κέφι μας, και τα άτομα και το προσωπικό που επίσης είναι πολύ ευγενικό. Θα ήθελα να αφήσω λίγο το πρωτόκολλο για να νιώθω βολικά. Να σας πω ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να το διοργανώσουμε για να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί. Ένα χρόνο ολόκληρο προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε ανάγκες, αιτήματα, βοήθειες, να συμμεριστούμε και τη χαρά μας, όλων των μελών. Έτσι, ας το πω, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, λίγο να ξαναβρεθούμε, λίγο να τα ξαναπούμε. Όλα δεν τα κάνουμε τέλεια. Αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί και οι ίδιοι μας δεν είμαστε τέλειοι. Θα ήθελα όμως από εσάς λίγο μεγαλύτερη στήριξη. Ο Σύλλογος και γενικά το αναπηρικό κίνημα μας αφορά. Ο καθένας ξεχωριστά από εμάς έχει ένα συγκεκριμένο βίωμα. Αυτό το βίωμα, όσο και να το εξηγήσουμε σε κάποιον που δεν έχει το δικό μας βίωμα, δεν θα μας καταλάβει. Όμως, η φωνή μας πρέπει να γίνει λίγο δυνατότερη. Ακούμε συνέχεια, χρειαζόμαστε τα επιδόματά μας, χρειαζόμαστε τις ανάγκες μας. Όταν δεν έχουμε τη δύναμη, χαμηλώνει και η φωνή μας. Δηλαδή, προσπαθούμε να πάμε να ζητήσουμε αιτήματα, αλλά πρέπει να δυναμώσουμε τη φωνή μας, να μας ακούσουν. Θα παρακαλούσα, δηλαδή, άλλες χρονιές, την επόμενη, την μεθεπόμενη, λίγο να συγκεντρωθούμε, να δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη για μας. Το χρειαζόμαστε. Ξέρετε ότι ο Σύλλογος είναι καθαρά εθελοντικός. Δηλαδή, επειδή είχαμε ανάγκες τις οποίες δεν μας εξυπηρετήσαν, γίναμε δυνατότεροι και είπαμε θα βοηθήσουμε κι άλλους. Δεν τα καταφέρουμε πάντα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σίγουρα έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τις ανάγκες μας όρθιες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθέναν ξεχωριστά που ήρθε σήμερα, έστω και με τα προβλήματα που έχει. Και συγγνώμη που είμαι από αυτήν την πλευρά και δεν γυρίζω έτσι. Αλλά είμαι σίγουρη ότι πάντα είστε δυνατοί. Και εύχομαι στον καθέναν υγεία και ό,τι ποθεί ο ίδιος. Χάρηκα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα βρείτε πρώτη τη μία στο πέρα. Την κοπή να κάνουμε. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μέγα έλεος σου,
δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού. Έτι δεόμεθα υπέρ των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων και στην τελετή ταύτην, μετά των οικείων και συγγενών υπερηγίας, σωτηρίας και βοηθείας αυτών είπουμεν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, Δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και της αυρέ πάντων των αγαθών, ευλόγησον και των άρτων τούτων, όν οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμήν και εις μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, του Ορνοφάντορος και Μεγάλου. Αγίασον τους μεταλαμβάντας εξ αυτού και χάρη σε αυτής, υγεία ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάριστον τα έργα των χειρών αυτών. Λύθυνον να καθεί στην ζωή αυτών. Παράσχου δε αυτής και παντή το κόσμο, το αρχόμενον έτος σωτήριον και ειρηνικών, πρεσβείες υπέρ Αγίας του τόπου τεν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, σε ελπίσιμον δόξα σε, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράν και Παναμώμα Αγίας το Μητρός, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θεοδόρ του Τύρονος και Θεοδόρ του Στρατιλάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άρης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Μη και δύναμη και οικονομική. Ειρήνη, δύναμη και φυσικά υγεία που είναι το σημαντικότερο ίσως από αυτό για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θα μοιραστούν κάποια πιτάκια για όλους, για κάθε άτομο ένα. Σε κάποιο πιτάκι από αυτά υπάρχει ένα βλουρί. Από τυχερός θα κερδίσει μια δωροπιταγή 50 ευρώ από το κατάστημα ορθοπαιδικών Δωρόθεου το Πρίδι. Αυτό το κατάστημα παλιότερα το είχε, όπως ξέρουμε, όλοι οι Δέσποινες Ευγελίδου. Τώρα το έχει πάρει ο Λόγο Κύριος, που τον ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά του. Επίσης, υπάρχει άλλο ένα φλουρί στη Βασιλόπιτα και ο τυχερός θα κερδίσει μία τούρτα προσφορά από τον Ζαχαροπλαστείο Ζησάκη. Τον ευχαριστούμε και αυτόν πάρα πολύ.